Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αθλητικό όμιλο Τερψιθέας. Η ομάδα της Γλυφάδας, η οποία μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Β' Αθήνας και στον όμιλο προηγείται Νέα Σμύρνη με 17 βαθμούς, ακολουθεί Κοψαχίλα με 14 και η Τερψιθέα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, ισόβαθμοι με τον Πανιόνιο και Σαριανής. Μαζί μας για να μιλήσουμε για την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον προπονητή της Τερψιθέας, τον Αντώνη Σκουμπουδή. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, τον Γιώργο Ευθυμιάδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσω με σένα. Δυστυχώς να ξεκινήσω με ένα δυσάρεστο γεγονός που σημειώθηκε εδώ στα γραφεία του Συλλόγου. Τι έγινε, Γιώργο? Είχαμε μια διάρρηξη από αγνώστους οι οποίοι παραβίασαν τον εξωτερικό περίβολο, τα κάγκελα του εξωτερικού περιβόλου του γηπέδου. Στη συνέχεια σπάσανε το τζάμι, ήρθαν μέσα στο σαλόνι της ομάδας και στη συνέχεια είχαμε και διάρρηξη στα γραφεία της ομάδας. Από ό,τι έχουμε δει, δεν... Πότε το διαπιστώσατε, Γιώργο, αυτό? Αυτό το διαπιστώσαμε χθες το απόγευμα από τηλεφώνημα που είχαμε, ότι περαστική από εδώ που ήταν, μας ειδοποίησαν ότι βλέπουμε, λέει, τζάμια σπασμένα. Ειδοποιήθηκε το ΔΣ της ομάδας, ήρθε εδώ, κλήθηκε και η αστυνομία και έγιναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω να πω ότι τέτοια πράγματα δεν συνάδουν με τον γενικότερα με την ευρύτερη περιοχή της Τερψιθέας και τέτοια φαινόμενα είναι καταδικαστέα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, τι ήθελαν να κάνουν αυτά τα άτομα που μπήκαν μέσα. Τους εύχομαι να έχουν καλές γιορτές, μια και πλησιάζουμε προς τις γιορτές. Τους εύχομαι να έχουν καλές γιορτές. Αυτό. Ωραία. Γιώργο, τώρα, πριν να ξεκινήσω με τον Αντώνη, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Θανάση Σταματόπουλο, εσείς εμπιστευτήκατε ένα δικό σας παιδί, ένα ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν ποδοσφαιριστής ομάδας, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο σύλλογο. Από την αρχή της σεζόν του αναθέσατε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή και στις ακαδημίες και τον εμπιστευτήκατε να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας και να ξεκινήσει από τον σύλλογο στον οποίο πρόσφερε τα μέγιστα ως ποδοσφαιριστής να ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα σε ανδρικό τμήμα. Ναι. Πώς και αποφασίσατε να εμπιστευτείτε τον Αντώνη και όχι να πάρετε κάποιον άλλον προπονητή? Είχαμε τη συνεργασία με τον κύριο Σταματόπουλο εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Ήταν άψογη η συνεργασία που είχαμε. Η αλλαγή έγινε γιατί θεωρήσαμε ότι με τον κύριο Σκουμπουρδί θα είχαμε μια καλύτερη πορεία. Από εκεί και πέρα τα πράγματα, το μέλλον θα το αποδείξει αυτό το πράγμα. Εμπιστευτήκαμε τον κύριο Σκουμπουρδί γιατί είναι χρόνια στην ομάδα, είναι καταξιωμένος. Εγώ τουλάχιστον που διανύω τώρα τον έκτο χρόνο της σεζόν εδώ που είμαι στην Τερψιθέα, με τον Αντώνη έχουμε κερδίσει από K14 και μετά, έχουμε κερδίσει 3 τίτλους. Και το αποκορύφωμα των τίτλων ήταν η κατάκτηση της ΕΠΣΑ τη σεζόν 2018-19 που πήραμε το πρωτάθλημα.
αυτά ήταν... Σε ποια κατηγορία? Στο K18. K18. Όλα αυτά μας οδηγήσανε ότι εφόσον επιλέξαμε ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση προπονητή, ότι αυτή τη στιγμή καλύτερος για αυτήν την περίοδο κρίναμε ότι ήταν ο κύριος Κουμπουρδής. Ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα. Γνωρίζει καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα και είναι πλέον από τους υπολείψιμους προπονητές στην Τερψηφαία μαζί με τους υπόλοιπους. Αλλά ο τίτλος που έχει κατακτήσει, ας πούμε, με την K18 του δώσαμε, μας έδωσε το έναυσμα να τον προτιμήσουμε. Ωραία. Αντώνη, καλησπέρα. Λοιπόν, τα είχαμε πει τελευταία, μετά τη λήξη του παιχνιδιού με το Γυμναστικό Σύλλογο Κεσαριανής, όπου χάσατε στα τελευταία λεπτά, ήταν το πρώτο σου μάτς ως προπονητής στο ανδρικό τμήμα. Την επόμενη αγωνιστική και την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή του πρωταθλήματος, κερδίσατε στην έδρα σας 2-1 την Ελευθερούπολη. Πες μου έτσι, Αντώνη, για το τελευταίο παιχνίδι και για το προηγούμενο τα είχαμε πει, αλλά αν θέλεις να προσθέσεις... Καταρχήν θα ήθελα να με συγχωρέσετε που είμαστε με τα μπουφάν σήμερα, αλλά από εδώ, από ό,τι βλέπετε, είμαστε πάνω στο βουνό, εξέρτη Τάσο. Σωστά. Και το δύσκολα στο βουνό, η ατάκα που έχουμε βγάλει είναι λόγω του κρύου εδώ πέρα, οπότε το έχεις νιώσει κι εσύ. Βεβαίως. Ναι, ήταν το πρώτο μου παιχνίδι, ουσιαστικά σαν προπονητής, με την Κεσαριανή. Χαριτολογώντας είπα και στους παίκτες μου ότι ξεκίνησα με το αριστερό. Αλλά στα τελευταία λεπτά. Στα τελευταία ή κιόλας λεπτά. Και ενώ δεν το θεωρώ σαν δικαιολογία, είχαμε 48 ώρες ουσιαστικά από τη στιγμή που ανέλαβα τη τεχνική ηγεσία να ετοιμάσουμε το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι, ότι είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τα παιδιά δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα, γι' αυτό λέω ότι ενώ είχαμε λίγο χρονικό διάστημα, είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα οι παίκτες. Είχα δει τους παίκτες να είναι πολύ στεναχωρημένοι. Ναι, τους είδες και εσύ τέτοιο, και εγώ προσωπικά ήμουν πολύ στεναχωρημένος, αν και λίγο, λίγες ώρες σε αυτή τη θέση. Αλλά αυτό σίγουρα από ό,τι είδατε και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί παίξαμε και ένα μάτι του κυπέλου μεσοβδόματα, δεν μας πτώησε καθόλου. Ότι και εμένα προσωπικά δεν με πτώησε καθόλου ότι ξεκίνησα με το αριστερό. Αυτό θεωρώ έχει να κάνει και με την, επειδή έχουμε δώσει και πολλά παιχνίδια που είχε ανάλογη ένταση και ανάλογη δυναμικότητα και στα παιχνίδια των υποδομών, γιατί να ξέρετε τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ και στην K18 έχουν αξία, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Παλαιότερα έχω δουλέψει και σαν προπονητής φυσικής κατάστασης και σαν βοηθός προπονητής στην ομάδα και σαν παίκτης παράλληλα. Έχω δουλέψει και σε δύο ΠΑΕ, σαν γυμναστής και σαν προπονητής φυσικής κατάστασης. Στην ομάδα, ναι, στην ομάδα των Τραχώνων, όταν ήταν Β' Εθνική, στην ομάδα του K20 με προπονητή τον Ιβάν τον Εντέλκοβιτς. Και στην ομάδα του ΑΟ Γλυφάδας, πάλι όταν ήταν στη Β' Εθνική, πάλι στην ομάδα της K20 με προπονητή τον κύριο Παπαδόπουλο. Ουσιαστικά πιστεύω ότι είχα πάρει όλα αυτά τα εφόδια που χρειαζόμουν. Για να θεωρώ ότι ήμουν έτοιμος για να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα. Και επίσης, ξέρεις, Τάσο, ότι όλοι μαθαίνουμε προπονητές, όλοι είμαστε στη διαδικασία μάθησης, κανένας δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Και για το τελευταίο παιχνίδι, το νικηφόρο παιχνίδι με την Ελευθερούπολη, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η νίκη και από βαθμολογικής άποψη αλλά και ψυχολογικής άποψης. Τα παιδιά ήταν αυτό το κομμάτι που τους έλειπε, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ήταν αυτό που τους έλειπε. Και πιστεύω ότι το πήραμε την κατάλληλη στιγμή, γιατί τώρα λίγο πριν το παιχνίδι ξέραμε ότι θα διακοπούν τα πρωταθλήματα, οπότε ήταν ένα κίνητρο παραπάνω για μας, πέρα από το ότι στεναχώρηκε, γιατί να ξέρετε πολλοί ποδοσφαιριστές στεναχωρηθήκαν που θα σταματήσουν τα πρωταθλήματα και ίσως επηρέασε και τις υπόλοιπες ομάδες και τα παιδιά της Ελευθερούπολης που μιλήσαμε ότι είχαν ήδη την ανάλογη ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά κερδίσαν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Αν θέλετε και μια άποψη για την Ελευθερούπολη, εγώ
Όσες ομάδες έχω παρακολουθήσει, ειδικά σε αυτή την κατηγορία, στο Β' Αθηνών, λίγες είναι οι ομάδες που προσπαθούν να παίξουν και να κυκλοφορήσουν την μπαλά από τον τερματοφύλακα, ας πούμε, για να μην μπούμε και σε πιο τεχνικά ζητήματα. Και ήταν μια ομάδα που πιστεύω, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το έκανε μέχρι το τέλος. Και εμένα, σαν αντίπαλο προπονητή, γιατί εμείς έχουμε την ίδια, έχουμε αυτό το στόχο στο παιχνίδι μας. Και το αποδείξαμε και μεσοβδόματα που παίξαμε με μια πολύ δυνατή ομάδα, με το Γουσού Ηλιούπολης που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ξεφύγαμε καθόλου από το στόχο μας, που είναι να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο και να χτίσουμε με την μπάλα από πίσω. Οπότε ήμουν πολύ χαρούμενος που το είδα αυτό από την Ελευθερούπολη και παίχτηκε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κερδίσαμε, για να μας δώσει ψυχολογία για τη συνέχεια. Γιώργο, η διοίκηση της Τερψέας, εσύ εκπροσωπώντας τη διοίκηση της Τερψέας, είστε ικανοποιημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Βρίσκεστε στην τρίτη θέση, όπως ανέφερα πριν, με 12 βαθμούς, ισόβαθμοι με τον Πανιόνιο και Σαριανής. Στην πρώτη θέση είναι η Νέα Σμύρνη και στη δεύτερη η Κοψαχίλα. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι σε κάποια μάτς δεν σταθήκαμε τυχεροί όσο θα έπρεπε. Ενώ η ομάδα δημιουργούσε ευκαιρίες, πάμπολες ευκαιρίες, δεν κατέληγε πάντα στο στόχο. Και γι' αυτό είμαστε στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας. Δηλαδή από λεπτομέρειες έχουν χαθεί κάποιοι βαθμοί. Πιστεύω ότι... Όπως και στο τελευταίο παιχνίδι με το Γυμναστικό Σύλλογο Κεσανίας, που χάσατε κυριολεκτικά με τη λήξη του παιχνιδιού στα τελευταία λεπτά. Αυτό συνέβαινε σε κάθε παιχνίδι και το αποκορύφωμα είναι ότι αν μετρήσουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε χάσει από την έναρξη του πρωταθλήματος, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά είμαστε πάνω από τις 100. Υπάρχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, στο γκολ? Δεν ξέρω, επιτελέσαμε και έναν αγιασμό, δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είναι όπως λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία, δεν θέλει μπάλα να μπει μέσα. Αντώνη. Ναι, εγώ θεωρώ ότι, σας το είχα πει και σαν φύλαθλος κάποια στιγμή, γιατί ήμουν τραυματίας, ήμουν έξω που έβλεπα την ομάδα, αλλά και σαν ποδοσφαιριστής που συμμετείχα και σε τρία παιχνίδια, η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το θέμα των ευκαιριών, πέρα από το θέμα της δουλειάς, γιατί ξέρω και εγώ τα δύναμά μας σημεία ήταν το τελείωμα των φάσεων, το ξέρω και εγώ από την πρώτη στιγμή. Το είδα και γιατί με άλλο μάτι το βλέπεις σαν ποδοσφαιριστής, άλλο μάτι σαν προπονητής. Θεωρώ ότι είχαμε ένα θέμα εκεί πέρα και το δουλέψαμε κιόλας και μέσα στην εβδομάδα πριν τη διακοπή. Κάποιες φορές είναι και θέμα τύχης, κάποιες φορές δεν τελειώνουμε σωστά την προσπάθεια εμείς, γιατί φτάνουμε με πολύ σωστό τρόπο στο τελείωμα των φτάσεων και ξέρετε, όπως και στο παράδειγμα και στο μπάσκετ οι προπονητές είναι χαρούμενοι όταν φτάνει η ομάδα να πάει στο στόχο, να κάνει το σούτ, ας πούμε. Το ίδιο είναι και στο ποδόσφαιρο. Οπότε εμείς σαν προπονητές είμαστε ικανοποιημένοι να φτάνουμε ως εκεί. Από εκεί και πίτα θέλει δουλειά. Δεν σας το κρύβω, πέρα από την τύχη, ότι θέλει και δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Είναι το κομμάτι που από την πρώτη στιγμή ξεκίνησα και θα το δουλεύουμε. Θεωρώ την ικανότητα είναι αδιαφυσβήτητα ότι την έχουν οι παίχτες. Δεν θεωρώ ότι κάποιος παίχτης δεν έχει την ικανότητα του γκολ. Είναι παίχτες με παραστάσεις περισσότεροι. Αν και σε μικρή ηλικία έχουμε παίκτες που έχουν την αναπαραίτητη εμπειρία και αυτό είναι πιστεύω το ατού της ομάδας μας. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα κίνητρο ώστε να παίξουν και ψηλότερα αν γίνεται από εδώ. Αγωνιστικά προβλήματα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν? Ναι, είχαμε, ειδικά σε εκείνο το παιχνίδι με την Κεσαριανή, είχαμε τρία προβλήματα, θυμάσαι που μιλήσαμε. Είχαμε την απουσία και των δύο βασικών μας στόπερ που δεν είχαν χάσει μέχρι εκείνο το σημείο κανένα λεπτό, Τάσο. Είχαμε τον Θανάση τον Ζησόπουλο, ο οποίος είναι ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας αυτή τη στιγμή, ο οποίος ήταν τραυματίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους ποδοσφαιριστές, και οι τραυματίες και ο ένας ήταν για κάρτες. Και οι τραυματίες οι δύο και το παιδί που εξέτησε με την ποινή του με τις κάρτες είναι ετοιμοπόλεμοι. Οπότε αν ξεκίναγε αύριο παράδειγμα το πρωτάθλημα θα ήμασταν με όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Με κανένα τραυματισμό. Γιώργο, η Τερψεθέα διαθέτει ένα ρόστερ
το οποίο αποτελείται από παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά χρόνια μαζί. Και φέτος κρατήσατε το βασικό κορμό της ομάδας. Σχεδόν όλα τα παιδιά, δεν έφυγε κανένας παίκτης. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Αυτή είναι η επιτυχία της, το μυστικό της ομάδας για την επιτυχία που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα καλύτερα. Γιατί πιστεύουμε ότι με το να διώχνεις παίκτες, να παίρνεις καινούργιους παίκτες, κακό κάνεις μόνο στην ομάδα, στο αγωνιστικό μέρος. Και όπως είπε και ο προπονητής μας, οι παίκτες είναι όλοι καταξιωμένοι, διαθέτουν να έχουν εμπειρίες, έχουν αγώνες στα πόδια τους. Και γι' αυτό τους επιλέξαμε πάλι να συνεχίσουμε με τον ίδιο κορμό, με την ίδια ομάδα. Ο στόχος της Τερσιθέας στη φετινή σεζόν, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι η επιστροφή της ομάδας στην Αλφα Αθήνας. Στόχος της ομάδας, σαν πρώτο στόχο της ομάδας, έχουμε θέσει την παραμονή μας. Από εκεί και πέρα, αν καθίσουν εντός εισαγωγικών, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αν έρθει και άνοδος, πολύ ευχαρίστως για την άνοδο. Αλλά πρώτος στόχος είναι η σωτηρία της ομάδας. Γιατί σύν της άλλης, προωθούμε και παιδιά από τις ακαδημίες μας. Και στόχο έχουμε να ανεβάσουμε τα παιδιά από τις ακαδημίες μας τα επόμενα χρόνια. Αντώνη, φέτος προωθήθηκαν παιδιά στο ανδρικό τμήμα. Καταρχήν θα καταλήξω, συγγνώμη Τάσο που ναι. Θα φύγω λίγο από την ερώτηση, θα συνεχίσω την ερώτηση που έκανες στο τόσο και θα καταλήξω σε αυτό που με ρώτησες τώρα. Ναι. Σου είχαμε πει και το καλοκαίρι και σου είχα πει εγώ προσωπικά σε μια δήλωση που έκανα σε σένα, ήταν ο στόχος που σου είπα ήταν να πρωταγωνιστήσουμε. Αυτό σαν λέξη πιστεύω ότι, αν και είναι 7 αγωνιστικές, πιστεύω ότι ήδη τα έχουμε καταφέρει, ήδη έχουμε πιάσει αυτό το στόχο, γιατί είναι τιμή μας αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έχω ακούσει από πολλούς προπονητές που έχουν μιλήσει και στην κάμερά σου, οι οποίοι έχουν πει πάρα πολύ καλά λόγια για την ομάδα μας. Σωστά. Και για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό απ' όλα, ότι αναγνώρισα από τις υπόλοιπες ομάδες. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη πετύχει ένα μέρος του στόχου μας και του σκοπού μας, τον έχουμε πετύχει ήδη. Τώρα πιστεύω όλοι θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στις θέσεις βαθμολογίας, το ίδιο θέλει και η διοίκηση, απλά κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και τι θέλει κάθε εβδομάδα για να διαχειριστούμε το πρωτάθλημα. Ξέρεις και εσύ Τάσο ότι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν και θέλουν να τερματίσουν ψηλά στη βαθμολογία, ότι πρέπει να έχουν πάρα πολλά στοιχεία. Εμείς ευελπιστούμε να πιάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα για να τερματίσει όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Και έχω πει ότι γενικότερα στο ποδόσφαιρο, όταν μια περίοδος έχει 30 παιχνίδια, παράδειγμα, δεν έχει νοκάου, πιστεύω ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Στο τέλος, η βαθμολογία πιστεύω ότι θα δείξει και το πραγματικό της πρόσωπο. Πιστεύω όποιος, σε όποια θέση και αν τερματίζουμε, πιστεύω ότι θα μας αξίζει. Και τέλος, για τους μικρούς που είπες. Που ανέφερε και ο Γιώργος. Που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην ακαδημία μας και με αποκορύφωμα ότι εγώ δεν το έχω αναφέρει ποτέ, τώρα θέλω να το πω που μιλάει για τους μικρούς μας, ότι με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα που πήραμε με την K18 ήταν το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών. Πιστεύω ότι έκανε πολύ καλό στην ευρύτερη κοινωνία της Τερψιθέας, γιατί όλοι μάθανε να θέτουν στόχους, μάθανε ότι μια μικρή περιοχή, ουσιαστικά είμαστε μια συνοικία της Γλυφάδας, ένα χωριό από ό,τι βλέπεις είμαστε, που μπορεί να καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα και αυτό το βλέπει ένας μικρός αθλητής όταν έρχεται στο σύλλογό μας. Και αυτό έδωσε πολλά πράγματα, έδωσε τεράστια όθηση στις ακαδημία μας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σταθερότητα και σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο το K18 και το K16 έχει μια σταθερή πορεία και τερματίζει στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας στην ΕΠΣΑ και τα μικρότερα τμήματα. Αν και δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός μας. Εμείς έχουμε δώσει πολύ έμφαση στο παιδί και στην εξέλιξή του. Από τα δύο κομμάτια που τα λέω επανειλημμένως και στους προπονητές και στους γονείς, ότι είναι η συμμετοχή, μας ενδιαφέρει πιο πολύ η συμμετοχή παρά η νίκη. Και το δεύτερο βασικό μέλημά μας είναι το εφαγωνίζεστε. Είμαστε σε προσπάθεια να βελτιώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι χθες κάναμε και ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο μέσω
μέσω του ίντερνετ στα παιδιά μας και στους γονείς, το οποίο το θέμα είχε έφηβος είσαι, αθλητής είσαι, σε ερωτηματικό, το οποίο μας μίλησε ένας διδάκτορας του Πανεπιστημίου, ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης, το οποίο είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στα παιδιά, τα οποία και εμείς οι προπονητές πήραμε πολύ σημαντικά εφόδια από αυτόν τον, από αυτόν τον άνθρωπο. Και γενικότερα πιστεύω όπως και εμείς οι προπονητές και οι παίχτες και οι γονείς είμαστε στη φάση της εκπαίδευσης και συνεχώς μαθαίνουμε πολλά πράγματα σε πολλά κομμάτια. Θέλω να καταλήξω σε αυτό που είπες για τους μικρούς. Αυτή τη στιγμή ίσως είμαστε οι μικρότεροι σε μέσο όρο ηλικίας, αν δεν κάνω λάθος, αν δείτε το φύλλο αγώνα στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί έκανα λίγο και τους υπολογισμούς μου, η 20άδα που είχαμε ήταν με μέσο όρο ηλικίας 20 χρονών και η 11άδα ήταν με μέσο όρο ηλικίας 21 χρονών, αν την πάρεις ξεχωριστά. Φαντάσου εγώ που παίρνω την ομάδα και έβγαλα την 11άδα, δεν σκέφτηκα πόσους μικρούς θα βάλω. Αυτή τη στιγμή ήταν 5 μικροί μέσα στην 11άδα. Σου δείχνω να καταλάβεις πόση έμφαση δίνουμε στους μικρούς γενικότερα στην τέλη θέα. Και αυτό πιστεύω ήταν και ένας λόγος που ουσιαστικά μπήκαν και στο κλίμα, να ξέρεις, οι μικροί όταν τους έβαλα να παίξουν. Ήταν 3 μικροί, αν δεν κάνω λάθος, 2 με 3 μικροί κάναν ντεμπούτο την εβδομάδα που ανέλαβα στην ομάδα και τα πήγαν και εξαιρετικά. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από όλους τους προπονητές της Ακαδημίας. Πλέον λειτουργούμε και με ένα ενιαίο πλάνο στον προπονήσεων και με την ίδια μεθοδολογία. Και θέλω να καταλήξω ότι ένα παιδί, παράδειγμα, έβαλα ένα παιδί στο κύπελο με ένα παιχνίδι με πολλές απαιτήσεις. Ένα παιδί δεν είχε ξαναπαίξει ούτε σαν αλλαγή. Τον έβαλα κατευθείαν στην 11άδα. Επειδή ήξερε τον τρόπο παιχνιδιού, ήξερε τον τρόπο που παίζουν και οι συμπαίκτες του, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να προσαρμοστεί στα στοιχεία του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε αυτό, ένα παιδί αν ανέβει κάποια στιγμή, αν πληρεί και τις προϋποθέσεις. Κανένα παιδί, εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν θα κάψουμε κανένα παιδί, δεν θα βάλουμε κάποιο παιδί που δεν θα είναι έτοιμο να παίξει στην αντρική ομάδα. Ένα παιδί, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι, όπως και έγινε την εβδομάδα που ανέλαβα, ένα παιδί που θα ανέβει και θα παίξει στην αντρική ομάδα, να έχει την ίδια φιλοσοφία και να έχει τον ίδιο στόχο με τους υπόλοιπες συμπαίκτες. Κάτι που έγινε και εγώ είμαι πιο πολύ χαρούμενος για αυτό το περιστατικό που σου εξήγησα λίγο πριν. Πάντως είναι κίνητρο και για τους μικρούς, για τα νέα παιδιά, ότι αύριο μεθαύριο μπορούν να κάνουν το σκαλοπάτι για ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Όπως ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος ξεκίνησε από την Τερψιθέα, Αντώνη. Ναι, μου έδωσε στάσο, τώρα με συγκίνησε κιόλας, γιατί μου έδωσε ένα πολύ καλό έναυσμα. Να ξέρετε, όσοι μας ακούνε κιόλας στην εκπομπή, η Τερψιθέα είναι ένα πολύ ιστορικό σωματείο. Από την ομάδα έχουν περάσει, δεν είναι και εδώ ο γενικός αρχηγός ο Ζορμπάς, παλαιότερα μας τα εξηγεί κάθε φορά, γιατί πριν γεννηθώ εγώ κάποιους παίκτες που έχουν περάσει από Α εθνική κατηγορία έχουν περάσει από την ομάδα. Εγώ είμαι τυχερός γιατί στη σύγχρονη ιστορία της Τερψιθέας γνώρισα παίκτες που έχουν παίξει στην Α εθνική της κατηγορία, στην Α εθνική κατηγορία, όπως πέρα από τον Τζαβέλα που θα σου εξηγήσω, όπως ήταν ο Μούτας, ο Ζανής, ο Μόνος, παίκτες που έχουν παίξει Α εθνική. Έχω δει παίκτες που εκείνες τις εποχές ήταν στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Αθήνας, όπως ήταν ο Λυρίτης, ο Παναγιώτης, ο Παπαδόπουλος, ο Μέλος. Δηλαδή έχουν περάσει από την Τερψιθέα σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, σπουδαίοι προπονητές. Εγώ θυμάμαι τον Ηλία τον Συνοδεινό, τώρα θα σου πω κάποια ονόματα που τα γνωρίζεις. Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, τον Ηλία τον Συνοδεινό, τον Σκαρτάδο που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, έχει περάσει σαν προπονητής από την Δέλτα Εθνική. Τον Τέλη Πιστόλη που έχει διατελέσει και προπονητή σε Α εθνική, τον Λεωνίδα τον Τζιγαρίδα, το ίδιο δεν θέλω να ξεχάσω κάποιο προπονητή. Έχουν περάσει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και προπονητές από την ομάδα. Τον Τζαβέλα επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, επειδή ξεκινήσαμε τότε τα πρώτα μας ποδοσφαιρικά βήματα, ο Γιώργος Τζαβέλας ανδρώθηκε στην ομάδα μας. Είχε μείνει, αν δεν κάνω λάθος, 4 με 5 χρόνια στην ομάδα και θυμάμαι και εκείνη την περίοδο ότι είχε κληθεί, ήταν η ομάδα στην Δέλτα Εθνική, είχε κληθεί στην Εθνική Ελπίδων. Ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που είχε παίχτη, ομάδα Δέλτα Εθνικής που είχε παίχτη στην Εθνική Ελπίδων. Ένα παιδί το οποίο μετά έχει κάνει μια σπουδαία καριέρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πέρασε και από την ομάδα μας.
Και είναι ένας στόχος, όπως το είπες, είναι ένας στόχος για τους μικρότερους, το ξέρουν οι μικρότεροι. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε ένα πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, εγώ θα είμαι χαρούμενος αύριο μεθαύριο να τους δω. Και είναι ο στόχος μας να τους δω αύριο μεθαύριο να παίξουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα και πιστεύω ότι έχουν όλα τα φόντα να το πράξουν αυτό. Γιώργο, να μας παρουσιάσεις τα άτομα που μετέχουν στο Δέλτα Σίγμα της ΕΠΣ Θέας. Πρόεδρος είναι ο Στέλιος Τσιρόπουλος. Γραμματέας είναι ο Βασίλης ο Μουλακάκης. Αντιπρόεδρος είναι ο Ηρακλής ο Ζορπάς. Ταμείας είμαι εγώ. Και οι υπόλοιποι πλαισιώνουν το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Είναι ο Δημήτρης ο Παπάς, ο Σπύρος ο Λίσανδρος, ο Δημήτρης ο Καρατζένης, ο Παναγιώτης ο Φίτρος, τώρα κόλλησα, δεν έρχονται οι άλλοι τώρα. Ωραία. Αντώνη, εσύ από την πλευρά σου να μου παρουσιάσεις το προπονητικό team της ΕΠΣ Θέας. Από το ανδρικό τμήμα που είσαι εσύ, μέχρι το τελευταίο τμήμα της Ακαδημίας. Θέλω τους προπονητές να σας παρουσιάσω. Βεβαίως. Ναι. Καταρχήν στο ανδρικό τμήμα και από τη στιγμή που ανέλαβα ήταν ο Τάσος Γραμματικόπουλος, ο οποίος έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά σαν γυμναστής της ομάδας και σαν ποδοσφαιριστής, με τον οποίο έχω μια άμεση συνεργασία αυτή τη στιγμή στο ανδρικό. Θα σου πω κατά σειρά, στο K18 έχουμε τον Θωμά τον Πεσόπουλο, στο K16 τον Παναγιώτη τον Κατσίγιαννη, στο K14 τον Θανάση τον Ζησόπουλο, τον Παναγιώτη τον Χατζικυριάκο και τον Δωρόπουλο τον Αλέξανδρο, στο K12 έχουμε τον Άγγελο τον Νίκου μαζί πάλι με τον Χατζικυριάκο, στα K12 έχουμε, στα K10 έχουμε τον Τάσο τον Γραμματικόπουλο, ο οποίος είναι και στο αντρικό, έχει την αντρική ομάδα σαν γυμναστής. Πάλι τον Άγγελο Νίκου και τον Χατζικυριάκο τον Παναγιώτη και στα αστεράκια, ουσιαστικά στα K8, έχουμε τον Παναγιώτη τον Κατσίγιαννη μαζί με τον Αλέξανδρο τον Δωρόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, τους είπα όλους αναλυτικά, θέλω να σας πω αυτό που σας είπα και στην αρχή της χρονιάς, στόχος μας είναι να είναι όλοι προπονητές παιδαγωγοί, κάτι που το οποίο ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε, έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Έχουμε στόχο την κοινωνικοποίησή τους και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει σε αυτό το κομμάτι και δίνω ένα μεγάλο μπράβο στους προπονητές που μέχρι στιγμής έχουν δώσει τα κατάλληλα εφόδια στα παιδιά για να αποτελέσουν ένα πολύ καλό, για να κάνουν ένα πολύ καλό σύνολο και να αύριο μεθαύριο να είναι και καλοί χαρακτήρες πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές, αυτό έθνο. Πάντως η Ακαδημία λειτουργήσε φέτος. Οι γονείς δεν φοβήθηκαν, έφεραν τα παιδιά τους να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι, και να ξέρεις τώρα, δεν ξέρω, κάνω μια καλή πάση για την καραντίνα κιόλας. Εμείς και όλες οι ομάδες, γιατί ήμασταν πολλά σωματεία κιόλας εδώ γύρω, ήταν πολύ ενθουσιασμένα τα παιδιά και είχαμε μια πολύ θετική άβρα από τους γονείς στο να φέρουν τα παιδιά, χωρίς φόβο. Όλες οι ομάδες, όπως και εμείς, πληρούσαμε όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και αυτά που είχαμε... Τηρούσατε το πρωτόκολλο κατά γράμμα, το οποίο το βλέπανε και οι γονείς και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να το σκεφτούν λίγο καλύτερα αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Τολμώ να το πω, γιατί θα σας πω και ένα παράδειγμα, το οποίο θα καταλάβουν οι προπονητές τι εννοώ. Εγώ από προσωπική εμπειρία θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική η υγεία και τους κατανοώ σε ένα κομμάτι αυτό, γιατί πραγματικά ο κορονοϊός υπάρχει. Εγώ έχω χάσει ένα συγγενικό μου πρόσωπο από τον κορονοϊό, ένα επίσης συγγενικό μου πρόσωπο αυτή τη στιγμή έχει κορονοϊό. Δεν το υποτιμούμε σε καμία περίπτωση αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Εγώ δεν καταλαβαίνω οι αποφάσεις κάποιες πώς παίρνονται τόσο γρήγορα, ας πούμε, και κυρίως για τον αθλητισμό, δηλαδή είναι από τα πρώτα που και στην προηγούμενη καραντίνα, από τα πρώτα κλείσανε και από τα τελευταία ανοίξανε. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω και θέλω να καταλάβεις και εσύ, Τάσο,
θα το καταλάβουν οι προπονητές αυτό. Εγώ θέλω όταν παίρνει ένας αρμόδιος που είναι ένας πολιτικός ή ένας άνθρωπος της διοργανώτριας αρχής να κλείσει τον αθλητισμό στα παιδιά, πρέπει να έρθει στην ψυχολογία των παιδιών. Εγώ αν σου πω την τελευταία μέρα όταν τους είπα στα παιδιά ότι θα κλείσουμε, έπρεπε να δεις τα πρόσωπα των παιδιών, των μικρών δηλαδή, που είπα στο K12 ότι θα κλείσουμε, έπρεπε να δεις τα πρόσωπά τους, πώς ήταν τη στιγμή που τους ανακοίνωσα, πόσο στεναχωρημένοι ήταν, γιατί ήταν το μοναδικό πράγμα ίσως που μέσα στη μέρα τους κάνει τόσο χαρούμενος. Όταν έφυγα από το K16 που ήμουν πιο μετά στο K16, είδα παιδιά που ήταν ουσιαστικά πιο ψηλά από μένα, σου λέω, σε ανάπτυξη, και να τους βλέπω να φεύγουν συγκινημένοι και δακρυσμένοι από το γήπεδο. Από εκεί καταλαβαίνεις, μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιοι δεν σκέφτονται τόσο την ψυχολογία του παιδιού. Θα μπορούσαν να κάποια στιγμή όταν παίρνουν μια απόφαση να το σκεφτούν αυτό. Εντάξει, εμείς οι μεγάλοι, καλώς ή κακώς, κάποια στιγμή την άκρη θα την βρούμε. Όλοι έχουμε πληγεί σε εισαγωγικά σε πολλές καταστάσεις, αλλά πιστεύω την άκρη θα την βρούμε. Τα παιδιά και η ψυχολογία τους έχει μεγάλη σημασία και αυτό θα ήθελα να αναφέρω την επόμενη φορά να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Γιώργο, εσύ έχεις κάποια εκτίμηση πότε θα έχουμε επανέναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας? Εγώ υπολογίζω το Μάρτιο. Γιατί τα φαινόμενα, τα κρούσματα μάλλον, λόγω και του χειμώνα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια μείωση και νομίζω ότι όλος ο χειμώνας θα τραβήξει έτσι. Θα προλάβει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα? Δεν ξέρω αν μπορεί, αν με την εκτίμηση που κάνω, αν ανοίξουμε τον Μάρτιο, να κάνουμε διπλούς αγώνες μέσα στην εβδομάδα, ούτως ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Θα χρειαστεί όμως και κάποιο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν οι ομάδες. Σίγουρα θα μας δώσουν κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα της τάξης 2 εβδομάδων τουλάχιστον, να αποκτήσουν, να έχουν στην προτέρα κατάσταση όπως ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Φτάνουν όμως μόνο 2 εβδομάδες μετά? Ναι, μην ξεχνάτε τώρα ότι βλέπουμε, ας πούμε, αυτή την περίοδο Champions League, Europa League, και βλέπουμε ότι κάθε εβδομάδα οι ποδοσφαιριστές παίζουν 2 και 3 παιχνίδια εντός της εβδομάδας. Θα μου πείτε, είναι σε άλλο επίπεδο αυτή, αλλά εάν ανοίξουν το Μάρτιο, εκτίμηση δικιά μου, πιστεύω ότι θα πάμε σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή θα έχουμε 2 αγώνες μέσα στην εβδομάδα. Αντώνη, εσύ πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείς ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη, να κάνει μια ακόμη προετοιμασία σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι, για να είναι έτοιμη και να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας δυσκολεύει πιο πολύ αυτή η περίοδος, γιατί ουσιαστικά, και πάλι θα με καταλάβουν οι προπονητές, ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδος. Ουσιαστικά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μια διακοπή καλοκαιριού αυτή η περίοδος. Οπότε εμάς το περισσότερο που μας δυσκολεύει είναι ότι η ημερομηνία έναρξης, για να μπορούμε να κάνουμε έναν υπολογισμό. Εμείς έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα με τον γυμναστή μας, τον Τάσο Γραμματικόπουλο, το οποίο το τηρούν, γιατί είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές μας. Δεν μπορούμε να τους αλέγξουμε 100%, γιατί ουσιαστικά είναι ατομική άθληση. Ουσιαστικά ο καθένας ατομικά κάνει αυτό που του ζητάμε. Η επίβλεψη είναι πιο πολύ μέσω ομιλίας, άμα τηρεί κάποιος αυτό που κάνουμε. Εγώ θεωρώ, επειδή θα μιλήσω για τη δικιά μας την ομάδα, επειδή θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές δεν θα μείνουν άπραγοι όλο αυτόν τον καιρό. Θεωρώ και όταν θα μας πούνε, όταν θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε, γιατί σου είπα ότι είναι αυτό που μας δυσκολεύει, είναι η ημερομηνία έναρξη. Τώρα είμαστε τελείως στον αέρα. Δηλαδή όλα αλλάζει, ξέρουμε εμείς, εγώ, ας πούμε, λέει ο Γιώργος το Μάρτιο, εγώ πιστεύω κάπου στον Ιανουάριο μπορεί να πούνε να ξεκινήσουν, παράδειγμα, οι προπονήσεις. Οπότε περίπου εγώ για εκεί υπολογίζω, γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα προγραμματισμό κάπου. Αυτό είναι που μας δυσκολεύει περισσότερο. Εγώ λίγο πριν την έναρξη των προπονήσεων θα προσπαθήσουμε να βάλουμε περισσότερη ένταση, να δώσουμε περισσότερη ένταση στα τρεξίματα που θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές, ώστε όταν θα ξεκινήσουν, όταν μας πούνε ότι αύριο ξεκινάει, ας πούμε, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, πιστεύω 10 με 15 μέρες πιστεύω θα είναι ιδανικές, ώστε να είμαστε έτοιμοι και χωρίς τραυματισμούς, όπως είπες. Δεν θα χρειαστεί πολύ περισσότερο. Γιώργο, να πάμε και στο οικονομικό κομμάτι. Φέτος διεξάγεται το πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βγάζετε και τα λειτουργικά έξοδα κάθε αγώνα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς.
Δυστυχώς θα το επομισθούμε και αυτό το συμβάν που μας έχει προκύψει. Προσπαθούμε τώρα με εναλλακτικούς τρόπους και με την επανέναρξη, αν τυχόν έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με εναλλακτικούς τρόπους να καλύψουμε τα έξοδα γενικότερα του συλλόγου. Η Δημοτική Αρχή Γλυφάδας σας στηρίζει? Προς το παρόν όχι. Δεν έχουμε κάποια στήριξη. Υπήρξε παλαιότερα στήριξη προς τους συλλόγους της Γλυφάδας, τους αθλητικούς συλλόγους της Γλυφάδας. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Περιμένουμε την στήριξη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αναγνώριση των σωματείων και όλα αυτά. Γιώργο, τώρα θα ήθελα την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα. Ως διοργάνωση, είσαι ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, από την εικόνα του πρωταθλήματος? Από την εικόνα του πρωταθλήματος δεν έχω κανένα παράπονο. Λειτουργούν όλα εντάξει. Και πιστεύω και με αν τυχόν έχουμε την επανέναρξη να συνεχίσω στον ίδιο βαθμό που όταν μας βρήκε η πανδημία και κλείσαμε. Η εικόνα της διαιτησίας, υπήρξαν παράπονα φέτος από τη διαιτησία? Κοιτάξτε να δείτε, παράπονα πάντα υπάρχουν. Εδώ βλέπετε και σε μάτς αλφα εθνικής άλλων κατηγοριών, άλλων κρατών και σε επίπεδο Champions League και σε Europa League και βλέπετε ότι ο διαιτητής καλείται σε κλάσματα δευτερολέπτου να πάρει αποφάσεις. Και υπάρχει και το VAR και λέγουν 2-3 άνθρωποι μέσα από το VAR, πόσο μάλλον εδώ. Κατανοούμε ότι είναι ανθρώπινα τα λάθη, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποια πρόθεση ότι θέλουν να τιμωρήσουν ή τη δικιά μας την ομάδα ή κάποια άλλη ομάδα την ώρα που παίζουν τα παιχνίδια. Άνθρωποι είναι, θα πέσουν κι αυτοί στα σφάλματά τους, έτσι το κρίνουν, έτσι το βλέπουν εκείνη την ώρα, έτσι σφυρίζουν. Παράπονα δεν υπάρχουν. Εγώ το εστιάζω στον ανθρώπινο παράγοντα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αντώνη, θα ήθελα τη γνώμη σου για το δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας στον οποίο μετέχετε. Πώς κρίνεις τον όμιλο και ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αν έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες? Η αλήθεια είναι ότι, και θα σου ζητήσω συγγνώμη, δεν έχω μια πλήρη εικόνα του ομίλου και, και των ομάδων όλων, γιατί από ό,τι θυμάσαι ανέλαβα ουσιαστικά τον ούτε δεν έχω... Δεν πρέπει να έχω κλείσει μήνα σαν προπονητή. Σαν παίκτη ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τις ομάδες τις γνώριζα. Απλά στο προπονητικό το κομμάτι ξέρεις ότι πρέπει να εστιάσει σε πολύ περισσότερα πράγματα και σε διαφορετικά. Θα σου πω για τις ομάδες που παίξαμε κυρίως. Γιατί τις υπόλοιπες πραγματικά δεν τις έχω δει και θέλω να τις δω να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Θα σου πω ότι τώρα τις τελευταίες, θα σου πω ότι, ότι και σε Ουσού και σε Αριανής έχει μια ομάδα από πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και πιστεύω ότι πέρα από τα στοιχεία του ταλέντου και των υπόλοιπων πραγμάτων που χρειάζεται μια ομάδα, πιστεύω ότι είναι ικανά για να τερματίσεις ψηλά στη βαθμολογία. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια από τις ανταγωνιστικές ομάδες. Η Ελευθερούπολη επίσης πιστεύω ότι αδικείται από τη βαθμολογική της συγκομιδή. Τώρα θα σου πω τις δύο τελευταίες, γιατί την είδα ότι είναι λίγο πιο χαμηλά. Γιατί έχει και εκείνη έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχει μια δουλεμένη ομάδα, οπότε και αυτή πιστεύω ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ψηλότερα στη βαθμολογία. Από τις υπόλοιπες ομάδες που παίξαμε, σαν ποδοσφαιριστής γιατί τις είδα, πιστεύω ότι όλες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξεχώρισα κάποια ομάδα η οποία θα πω ότι θα τερματίσει στις πρώτες θέσεις ή θα τερματίσει χαμηλότερα. Πάνω κάτω είδα ένα ίδιο σύνολο. Η καλύτερη ομάδα από αυτές που έχετε αντιμετωπίσει, δηλαδή ο πιο δύσκολος αντίπαλος, ποιος ήταν από όλες τις ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει? Κρίνοντας ως ποδοσφαιριστής και συνέχεια... Τώρα στις 7 αγωνιστές, γι' αυτό σας είπα, αν δω και τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, θα μπορώ να σας έχω μια ολοκληρωμένη, γιατί θα δικήσω ομάδες που, δηλαδή, που είναι στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, στη δεύτερη, όπως είναι η Νέα Σμύρνη, όπως είναι η Κοψαχύλα. Πραγματικά δεν έχω εικόνα. Δηλαδή τώρα ήταν οι επόμενες δύο αγωνιστικές είναι με αυτές τις ομάδες. Αν ξαναμιλήσουμε θα σου πω. Και θεωρώ για να είναι και στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, πιστεύω ότι το αξίζουν. Οπότε δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει, γι' αυτό δεν έχω μια πλήρη εικόνα, Τάσο. Από τις υπόλοιπες ομάδες που παίξαμε,
Άσχετα που χάσαμε τους βαθμούς, τους τρεις βαθμούς της νίκης, πιστεύω ότι ήταν μέχρι τώρα σε 7 πρώτες αγωνιστικές ο Ουσούκης Αριανής η καλύτερη ομάδα που παίξαμε. Και από άλλες ομάδες κάναμε κάποιες ισοπαλίες, απλά θεωρώ ότι ο Ουσού είναι λίγο πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες που παίξαμε. Γιώργο, τη δική σου άποψη για τον Όμιλο και για τις ομάδες. Περίμενες η Νέα Σμύρνη να βρίσκεται στην κορυφή του Ομίλου? Εγώ δεν το κρύβω, γιατί τους είχαμε πέρσι εδώ και παρακολουθούσα κρυφά να το πω έτσι λίγο τις προπονήσεις και τον προπονητή τους, πως τις απαιτήσεις που είχε από τους ποδοσφαιριστές του. Πράγμα το οποίο μετουσιώθηκε φέτος και έχουν τα αποτελέσματα αυτά που έχουν. Δηλαδή εγώ τους υπολόγιζα, αν όχι στην πρώτη θέση, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις να βρίσκεται η Νέα Σμύρνη, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος λειτουργίας και το προπονητικό μέρος του κ. Τάραμα. Από τις υπόλοιπες ομάδες, ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος, με την επανέναρξη? Πρωταγωνιστικό ρόλο πιστεύω αυτές που είναι τώρα στην πρώτη πεντάδα με 7, αυτές θα πρωταγωνιστήσουν. Χωρίς να υποτιμώ και τις υπόλοιπες ομάδες, μέλη να το αποδείξουν όλοι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κάποια ομάδα που την περίμενες να βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογία και τελικά βρίσκεται χαμηλά? Περίμενα το Γαλάτσι να είναι πάνω, γιατί το είχα συνηθίσει να το βλέπω στις πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο σύλλογό τους. Τους εύχομαι καλή πορεία να έχουν και πιστεύω να βρουν και αυτά τα πατήματά τους ώστε να βρουν πιο γρήγορα. Και αν θεωρείς κάποια ομάδα ότι είναι η έκπληξη, δεν το περίμενες να έχει μια τόσο καλή πορεία και έχει? Έκπληξη σας είπα, δεν περίμενα να δω την Νέα Σμύρνη, την περίμενα στις πρώτες θέσεις, δεν την περίμενα να είναι στην πρώτη θέση, όπως και την Κοψαχίλα που είναι πάνω από εμάς. Τις υπόλοιπες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, γιατί τις υπόλοιπες δεν τις έχουμε δει, πιστεύω ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς. Αντώνη, τώρα πώς περνάς το χρόνο σου, γιατί σε τόσα χρόνια ως ποδοσφαιριστής ερχόσουνα κάθε μέρα στο γήπεδο για προπόνηση? Πώς περνάς τον χρόνο σου και πώς νιώθεις? Σίγουρα θα νιώθεις άβολα. Νιώθω άβολα. Θέλω να σας πω κάτι που είπα χθες στο σεμινάριο που κάναμε και στους αθλητές μας, ότι κάτι που έχουμε μάθει σαν αθλητές και σαν ποδοσφαιριστές γενικότερα είναι η ανθεκτικότητα που έχουμε σαν χαρακτήρες και η πειθαρχία, το οποίο αυτό μεταφράζεται σαν στο ότι ενώ έχουμε πολύ δύσκολες μέρες και εμείς, όπως και όλοι μας και εγώ που με ρώτησες τώρα, περνάμε δύσκολες μέρες, πρέπει να μάθουμε ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε και αυτό έχουμε μάθει σαν αθλητές, σαν ποδοσφαιριστές. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που μας δίνεται κάνοντας δημιουργικά πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που δεν κάναμε πριν και δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε πριν. Και πιστεύω αν δεις την καλή πλευρά των πραγμάτων και το δουν και τα παιδιά την καλή πλευρά των πραγμάτων, μην βλέπουν την άσχημη, ότι θα τους επωφελεί σε κάτι δημιουργικό στη συνέχεια. Ξέρω ότι όλοι περνάμε και είναι παράλογο να θεωρούμε ότι είναι κάτι εύκολο αυτό που τραβάμε, είναι πρωτόγνωρο. Πιστεύω ότι κανένας και παλαιότερος δεν το έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο. Θεωρώ ότι αν κοιτάξουμε αυτή την πλευρά των πραγμάτων, πιστεύω θα έχουμε μια καλύτερη επάνω όταν θα επιστρέψουμε από την καραντίνα. Εγώ αν με ρωτάς στην καθημερινότητά μου, επειδή έχουμε να στείλουμε λίγα, δεν έχουμε πολλά περιθώρια να κάνουμε πράγματα, αυτό που έχει την τιμητική του είναι το 6, η σωματική άσκηση, όπως και οι περισσότεροι. Εγώ προσωπικά τρέχω, γιατί προσπαθούμε μέσω της γυμναστικής, ουσιαστικά είναι σαν ένα φάρμακο γυμναστική, μέσα στη ρουτίνα κατά τη διάρκεια της ημέρας και στον εγκλισμό, και αυτό προτείνω να το κάνουν και οι υπόλοιποι όσοι μας ακούνε. Και από εκεί και έπειτα πολλές ταινίες, πολύ Netflix και περνάω και τον περισσότερο χρόνο διαβάζοντας και μέσω βιβλίων και μέσω κάποιων τηλεδιασκέψεων που παρακολουθώ πάνω στην προπονητική. Γιώργο, εσύ θα περνάς περισσότερο χρόνο τώρα με την οικογένεια? Σίγουρα, αλλά εντάξει. Εγώ το πρωί απασχολούμαι, δουλεύω, έχω την εργασία.
εργασία μου. Μετά. Το απόγευμα που ερχόσουν κάθε μέρα στο γήπεδο, τώρα δεν μπορείς. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Τώρα βρισκόμαστε περισσότερες ώρες μαζί, όλη η οικογένεια. Εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό γιατί κάπου είχαμε ξεφύγει. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς. Αντώνη, αν δεν ξέρω αν ήθελες να πεις και δύο λόγια για τον Μαραντόνα. Ναι. Σου άρεσε ως ποδοσφαιριστής. Ναι. Εγώ τουλάχιστον επειδή έχω παρακολουθήσει από τα βίντεο, γιατί ζωντανά δεν τον είχα παρακολουθήσει, πραγματικά ήταν από τους ποδοσφαιριστές που θαύμαζα. Πιστεύω μόνο και μόνο που μπήκε ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής στη διαδικασία, αν είναι ο κορυφαίος ή όχι, σημαίνει ότι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Πέρα από ότι σαν αθλητής ήταν και μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, το οποίο δεν ξέρω, το 2020 μας έχει φέρει και άλλες απώλειες. Έχει φύγει και ο μεγαλύτερος, ας πούμε, από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες που ήταν ο Kobe Bryant, έφυγε και ο Μαραντόνα αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη απώλεια για τον αθλητισμό γενικότερα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δίχασε γενικότερα την κοινή γνώμη, λόγω και της εξωγηπαιδικής του ζωής, εγώ θέλω να πιστεύω και τα νεότερα παιδιά που έχουν σαν πρότυπο κάποιο ποδοσφαιριστή να βλέπουν τα καλά πράγματα που έχει κάνει και πώς επηρεάσει θετικά και το άθλημα και γενικότερα την κοινωνία. Και αυτό είναι που συμβουλεύω να κοιτάνε και να πάρουν από τον Μαραντόνα αυτά τα στοιχεία. Γιατί έδωσε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και στο άθλημα και αυτά εγώ προσωπικά θα έχω να θυμάμαι. Γιώργο, Μαραντόνα ή Πελέ? Σίγουρα Πελέ, αλλά και ο Μαραντόνα όμως έχει αφήσει το δικό του στίγμα στα γήπεδα παγκοσμίως. Ήταν κατεξοχήν μαζί με τον Πελέ στις πρώτες θέσεις. Από εκεί και πέρα είναι δυσαναπήρωτο το κενό. Πιστεύω να τον αναπαύσει ο Θεός και καλό παράδεισο. Θέλω να σου πω κάτι, Τάσο, πάνω σε αυτό. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μέση τώρα, όπως ήταν στο μπάσκετ παράδειγμα ο Τζόρνταν που λέγαμε, είναι ουσιαστικά στα μικρότερα παιδιά περνάει και σαν, είναι, πώς να το πω, είναι μια λέξη παράδειγμα, η λέξη αυτών των ποδοσφαιριστών είναι πολύ σημαντικές, γιατί λέμε παράδειγμα είσαι σαν τον Μαραντόνα, ας πούμε, παλαιότερα. Το λένε σαν τον Μέση, τόσο καλό σαν τον Ρονάλντο. Ή στο μπάσκετ λέμε ο Τζόρνταν. Είναι, για τα παιδιά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά πρότυπα. Αυτά και όταν φεύγει ένας τέτοιος άνθρωπος είναι για μένα μεγάλη απώλεια. Μια που ανέφερες αυτά τα δύο ονόματα, αν έπρεπε να ψηφίσεις έναν από τους δύο, Ρονάλντο ή Μέση. Μέση ή Ρονάλντο. Τους ανέφερες εσύ. Ναι, όχι, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί εγώ θα σου πω, γιατί θαυμάζω και τους δύο ποδοσφαιριστές, εγώ αν να προτιμήσω έναν από τους δύο, είναι ο Ρονάλντο, λόγω του ότι ο Ρονάλντο δούλεψε, θεωρώ, περισσότερο στα κομμάτια της προπόνησης. Έχει κάνει τρομερές θυσίες και στη διατροφή και στην προπόνηση. Ουσιαστικά πιστεύω ότι έχει υπερβάλει. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένα πρότυπο για τους μικρούς αθλητές, όπως και εμένα που είμαι μικρός, ότι με τη δουλειά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Δεν θεωρώ ότι ο Μέση δεν δούλεψε, παράδειγμα, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι ο Μέση είχε ένα πηγαίο ταλέντο, το οποίο αν διαφυσβήτητα, παράδειγμα, έπαιζε και μόνος του, μπορώ να το πω και έτσι. Ενώ ο Ρονάλντο για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει κάνει πολύ μεγάλες θυσίες και πολλή δουλειά. Και επειδή δεν θέλω να κοιτάμε τους χαρακτήρες, γιατί κάποιοι τους αρέσει λόγω χαρακτήρων κάποιοι ποδοσφαιριστές, πραγματικά να κοιτάνε και πίσω από αυτό, πίσω από τον Ρονάλντο, τι κρύβεται. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει κάνει πάρα πολλά, το οποίο για τους μικρούς αθλητές είναι ένας στόχος. Το οποίο για να καταφέρω κάτι πρέπει να κάνω κάποιες θυσίες. Το οποίο τα κάνανε αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Εσύ Γιώργο, ποιον θα ψήφισες ή ποιος σου αρέσει? Εμένα μου αρέσει περισσότερο ο Μέση. Γιατί είναι, το θεωρώ ότι είναι πιο ο τελειότερος παίκτης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο πλανήτη Γη επάνω. Έχει την τεχνική, την οποία νομίζω ότι ο εταιρός του Ρονάλντο ότι λίγο υστερεί στο σημείο αυτό. Μπορεί να έχω την ίδια εκτέλεση φάουλ, μάλλον καλύτερη εκτέλεση φάουλ έχει ο Μέση.
Είναι, εντάξει, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες, σε διαφορετικές θέσεις. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα δύο παίκτες, ο ένας οργανώνει το παιχνίδι και βγάζει γκολ και ο άλλος είναι στο τελείωμα, ο Ρονάλντο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης είναι ο Μέση για μένα. Ωραία. Γιώργο, να σε ρωτήσω για το γήπεδο. Είναι της Τευσθέας. Είναι σε καλή κατάσταση ή χρειάζονται να γίνουν κάποιες διορθώσεις? Το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ούτε είναι σε καλή κατάσταση και έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ ο αγωνιστικός χώρος, και λόγω του ότι γίνεται ανακατασκευή του γήπεδου στην Γλυφάδα κάτω, με αποτέλεσμα όλες οι ομάδες της Γλυφάδας να είναι στο δικό μας το γήπεδο, στην Τερπιστέα. Έχει καταπονηθεί πάρα πολύ ο αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, αν συνεχίζαμε σε αυτό το ρυθμό, πιστεύω ότι τη σεζόν δεν θα την βγάζαμε. Δεν θα την έβγαζε στο γήπεδο. Τώρα, με τον κορονοϊό, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πιστεύω ότι θα τελειώσουν και οι εργασίες κάτω και λίγο θα αποσυμφορηθεί το γήπεδο της Τερπιστέας. Αλλά γενικότερα όμως, το γήπεδο εδώ και με τα κρούσματα αυτά που είχαμε της διάρρηξης στα γραφεία μας, πιστεύω ότι θέλει μια καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά την περίφραξη του γηπέδου και σε αγωνιστικό επίπεδο ο αγωνιστικός χώρος και ο φωτισμός. Αντώνη, η Τερπιστέα έχει αρκετούς ένθερμους και πιστούς οπαδούς, φιλάθλους. Το γνωρίζεις καλά ως ποδοσφαιριστής. Τι μπορείς να τους πεις, τι να περιμένουν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος από τη νέα Τερπιστέα του Αντώνη Σκουμπουρδή? Ναι, αυτό που μπορώ να τους υποσχεθώ, αυτό που μπορώ να τους προτρέψω ουσιαστικά είναι να έχουν όλοι οι φίλαθλοι που έρχονται να δουν την Τερπιστέα, είναι να έχουν υπομονή, γιατί πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι πολύ μικρή σε ηλικία. Αν τη δείτε, όπως σας είπα, το μέσο όρο ηλικίας πριν είναι πολύ χαμηλό, είναι κοντά στα 20 χρόνια η ομάδα, το οποίο χρειάζεται υπομονή για να μπορούν αυτοί οι παίκτες να ανδρωθούν και να δώσουν το 100% που έχουν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό ότι αν πάρεις τώρα την 20 των ποδοσφαιριστών, οι 19 παίκτες είναι τερψιθιώτες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο μοναδικός παίκτης που κοιτάμε είναι ο Κουλουξής, που δεν είναι τερψιθιώτης, όχι γλυφαδιώτης, τερψιθιώτης. Που ο Κουλουξής έχει γίνει πλέον και αυτός με εμάς ένα. Ουσιαστικά είναι τερψιθιώτης και αυτός για μένα. Είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα, οπότε θεωρώ ότι 20 ποδοσφαιριστές, όταν θα έρθει ένας φίλαθλος να δει την ομάδα μας, ουσιαστικά θα δει τον γείτονά του, θα δει τον συγγενή του, θα δει έναν άνθρωπο της γειτονιάς του. Δεν έχει κάποιον να. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν ήταν απαραίτητα κακό να είχαμε κάποιον από άλλη περιοχή, αλλά θεωρητικά μπορεί να νιώθει και λίγο παραπάνω περήφανος. Και ουσιαστικά θα μπορεί να του δώσει ακόμα περισσότερη υπομονή, ώστε αυτό το παιδί που θα δει, που είναι ο γείτονάς του, να δουλέψει λίγο περισσότερο για να γίνει καλύτερος. Εγώ πιστεύω μόνο χαροποίηση. Μόνο χαρά πρέπει να έχουν όλοι οι φίλαθλοι που έρχονται να δουν την ομάδα μας. Γιατί τυχαίνει και αυτή την περίοδο να παίζουμε και πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Και όποιος δεν έχει ήδη να έρθει να δει την ομάδα μας, τους προσκαλώ να έρθουν να δουν την ομάδα μας και είμαι σίγουρος, όπως φύγανε και πολλοί από το γήπεδο ευχαριστημένοι και προπονητές αντιπάλων ομάδων, οπότε τους προσκαλώ να έρθουν να δουν την ομάδα μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή, γιατί πραγματικά είναι νεαρά παιδιά, είναι παιδιά της περιοχής μας και πραγματικά ότι μέσα από τη δουλειά θα τους δουν και εκεί που τους φαντάζονται. Πρώτη σκόρερ της ομάδας είναι ο Παντελής Κοτσίδας και ο Σταμάτης ο Τσιρόπουλος. Ναι. Νομίζω και άλλον έναν, νομίζω και ο Νίκου νομίζω, είναι απλά είναι τριάδα, έχουν τρία γκολ ο καθένας. Το ενθαρρυντικό σε αυτό το στατιστικό που μου είπες, επειδή στον πίνακα το σκόρερ είναι πολλοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή είναι και από κάτω και με δύο γκολ, δεν είναι κάποιος που ξεχωρίζει, πιστεύω, εγώ σαν προπονητής είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι σε όλες τις θέσεις, όλες οι θέσεις πρέπει να σκοράρουν, και από τον και από τα στόπερ και από τα μπακ, πρέπει να έρχονται τα γκολ. Δεν θεωρώ, δεν είμαι προπονητής που θα στοχεύσω σε έναν παίκτη και θα παίρνει συνεχώς αυτή την μπάλα.
για να βάζει γκολ παράδειγμα. Αν υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που θα βάζε τα περισσότερα γκολ, θα ήμουν ευχαριστημένος. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μου είπες και την ξέρω, τον πίνακα το σκόρερ, εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί πολλοί παίκτες συμμετέχουν στον πίνακα το σκόρερ. Εγώ αυτό που θα σου πω και θα το δεις και στο τέλος του πρωταθλήματος, επειδή γνωρίζω την αξία αυτών των παίκτων, πραγματικά είμαι πολύ τυχερός. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γι' αυτό πραγματικά δεν σκέφτηκα καν την πρόταση που μου έκανε η διοίκηση στον αναλάβω από την ομάδα. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός που δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Είναι παίκτες τους οποίους και έξω από το προπονητικό κομμάτι τους θαύμαζα και τους θαυμάζω. Και θεωρώ ότι στο τέλος, θα το δείτε και εσείς, στο τέλος του πρωταθλήματος θα είναι πάνω από έναν-δύο παίκτες οι οποίοι θα έχουν σκοράρει κοντά στα 10 γκολ. Θα δείτε πολύ καλύτερα πράγματα από αυτούς. Γιώργο, εσύ ως διοίκηση της Θερψέας, τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους του συλλόγου? Το μήνυμα το δικό μας αφορά τους γενικότερα τους φιλάθλους της ομάδας μας. Έχω να τους πω να κάνουν υπομονή, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, προωθούμε παιδιά δικά μας στην ομάδα και πρέπει να έχουν λίγο ατσάλινα νεύρα και με μεγάλες δόσεις υπομονής. Για να χτιστεί μια ομάδα, είμαστε ένα αεραστεχνικό σωματείο, για να χτιστεί μια ομάδα να βασίζεται στα δικά της παιδιά, πρέπει να δείξουν όλοι την κατανόηση και την υπομονή που απαιτείται για να φτάσει αυτός ο σύλλογος σε κάποια χρόνια, σε κάποιες ανώτερες κατηγορίες. Θέλει από όλους υπομονή. Όλοι έχουμε τα νεύρα μας, όλοι κάνουμε τις υποχωρήσεις μας, αλλά πρέπει όμως αυτό να το δείχνουμε και μέσα στο γήπεδο. Όλοι οι φίλαθλοι να περάσουν καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και όταν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος τους έχουν πάλι κοντά μας, την ανάλογη υπομονή. Γιώργο, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις που σας έχει στηρίξει, σας έχει βοηθήσει οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο? Οικονομικά όλους τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους που έχουμε αυτή τη στιγμή που διαφημίζονται και στηρίζουν την ομάδα μας. Ονομαστικά δεν θα αναφερθώ, τους βλέπουμε στο γήπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα και από όλη τη διοίκηση, γιατί έμπρακτα στηρίζουν την ομάδα που λέγεται Τερψιθέα. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και ελπίζουμε στις μελλοντικές συνεργασίες. Αντώνη, εκτός από Τερψιθέα, ποια άλλη ομάδα έχει υποστηρίξει? Η αλήθεια είναι ότι αν σηκώσει και μία πέτρα εδώ στην Τερψιθέα, θα σου απαντήσει τι άλλη ομάδα είμαι. Πέρα από την Τερψιθέα υποστηρίζω πολύ τα μπλε. Είμαι Τσέλσι, να ξέρετε, δεν σου πω ελληνική ομάδα. Το έχει καταλάβει και εσύ. Και στη φόρμα που φοράς. Ναι, μ' αρέσει από μικρή ηλικία αυτή η ομάδα. Άρα σου αρέσει και το αγγλικό πρωτάθλημα, η Premier League. Ναι, και το αγγλικό πρωτάθλημα μου αρέσει. Θαυμάζω πολύ όλες τις ομάδες της Αγγλίας. Και μου αρέσει ότι όσο μεγαλώνω, βλέπω πιο πολύ. Βλέπω και άλλα στοιχεία πέρα από το ότι να θαυμάζει μια ομάδα. Δηλαδή, βλέπω παιχνίδια που δεν είναι ομάδες που τις υποστηρίζω. Σαν πρώτη, θα το ξέρουν όλοι όσοι σου πούνε, αν πούνε τι ομάδα είναι ο Σκουμπουρδής, θα το καταλάβουν από τους μικρότερους όσους τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, χαριτολογώντας και σε ένα παιδί που έρχεται καινούργιο στην ομάδα, του λέω ότι αν δεν είσαι Τσέλσι, δεν θα σε βάλω και στην ενδεκάδα. Χαριτολογώντας. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι αστείευομαι. Πέρα από το Τζέλσι, από τις ελληνικές ομάδες, υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Κόκκινα. Εκεί έχουμε λίγο παραστρατήσει. Γιώργο. Αλλά στα μπλε είμαστε φανατικοί. Όχι, εγώ υποστηρίζω τον Ολυμπιακό και σαν δεύτερη ομάδα έχω την Λάρισα. Για την κατάρρευμα την Λάρισα. Είδες τον Ολυμπιακό με τη Manchester City? Ναι, το είδα το μάτς. Ο Ολυμπιακός στάθηκε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι που λέμε, ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει πάγκο. Και τα παιδιά δείξαν τον καλύτερό τους σε αυτό με την Manchester City, μια ομάδα η οποία, αν δεν το έχει ξεπεράσει το 1-2 σε προϋπολογισμό, σίγουρα το έχει φτάσει. Με παιδιά τα οποία μέχρι πρότιμος
περισσότερος κόσμος δεν τους γνώριζε ότι βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Και τούτης, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σταθήκαν επάξια και αυτό είναι στασί τους, γιατί αποκτούν εμπειρίες, οι οποίες εμπειρίες θα τους χρειαστούν και στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου και του πρωταθλημάτος και για τα επόμενα χρόνια. Είναι εμπειρίες αυτές. Τάσο, αν μου επιτρέπεις, μπορώ να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι που είπες. Βεβαίως. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω παιδιά όταν τους ρωτάω σε υποδομές, κάνω την ερώτηση που μου έκανες εσύ. Τώρα μου πάω σε ένα παιδί K10, ας πούμε, και το ρωτάω τι ομάδα είσαι. Συγκινούμε γιατί πάνω από λίγα παιδιά απαντάνε αυτή την ερώτηση. Λένε Τερψηθέα, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εγώ θεωρώ και θαυμάζω πάντα, θαύμαζα ποδοσφαιριστές που μένανε σε μια ομάδα μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Ας πούμε, θαυμάζω τον Ντότι, παίκτες, μην πω κι άλλους, είναι πάρα πολλοί, όπως τον Τζέραρντ. Θαυμάζω ποδοσφαιριστές που μείναν στην ομάδα τους και δεν πήγαν σε άλλη ομάδα για να πάρουν περισσότερα εκατομμύρια, να το πούμε έτσι, ή σε μια... Θεωρούσαν την ομάδα που παίζανε ως τη μεγαλύτερη και αυτό είναι πολύ τιμητικό και το βλέπω στους ποδοσφαιριστές τους δικούς μας. Και πιστεύω εγώ...